centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σαββόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Κύριε Νατσούρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Δεν θέλω να σας διακόψω. Είναι πολλά. Είναι κάτι που τέλος πάντων, δηλαδή, το βασικότερο που προσπαθούμε να λύσουμε και πρέπει να λυθεί άμεσα είναι αυτή η διαδικασία με το έντυπο όσον αφορά δηλαδή το βίντεο. Τις μετακινήσεις για τα αγαπημένα πρόσωπα που πρέπει να τα προσέξουμε. Το αργότερο μέχρι το απόγευμα να λυθεί για πολλούς λόγους. Ναι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι πολλοί που έχουμε και εγώ ίδιος έχω δεχτεί πολλά τηλέφωνα όσον αφορά την κατάσταση την οποία βρίσκονται κάποιοι γονείς και τέλος πάντων κάποια παιδιά από αυτούς τους ταλαιπωρημένους έτσι και ίσως και ηλικιωμένους γονείς. Έχουν μια φροντίδα μίας, δύο ώρες, τρεις, δεν ξέρω, ανάλογα με την κατάσταση του καθενός και δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο η προηγούμενη διάταξη το επέτρεπε. Και το πέβλεπε. Εμείς ασφαλώς θέλουμε να αυστηροποιηθούν τα μέτρα και να μπούμε σε μια διαδικασία είτε μέσω της Δημοτικής Αρχής είτε και μέσω της Αντιπεριφέρειας να δίνεται η δυνατότητα σε εμάς να εκδίδουμε μια ξεχωριστή βεβαίωση, όπου να βεβαιώνει ότι ο κύριος Νατσούρης τώρα πρέπει να πάει στο Κοσταράζι για τον πατέρα του που είναι 90 χρονών. Τι να κάνουμε αυτό, τώρα. Ναι. Και θα καθορίζουμε και τη συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα ο καθένας να πηγαίνει όπου θέλει και όποτε θέλει. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να λυθεί άμεσα, γιατί αν δεν λυθεί άμεσα θα υπάρχει έτσι μεγάλο φορτίο εργασίας στο βοήθεια στο σπίτι, όπως ανακοινώθηκε χθες, αλλά επαναλαμβάνω είμαστε έτσι μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που καταλαβαίνετε ότι στα χωριά θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, πάντοτε με την ευθύνη είτε ο ίδιος ο Δήμαρχος με την υπογραφή του, είτε ο Αντιπεριφερειάρχης. Εμείς έχουμε όλη τη διάθεση να το βεβαιώνουμε. Αυτό λοιπόν, μια και το βάζετε πρώτο, κύριε Σαββόπουλε, το θέσατε σήμερα κάτω αυτό το θέμα. Ναι, θα μπει, μπαίνει σαν ξεχωριστό ερώτημα. Ξεχωριστό ερώτημα αυτό. Ξεχωριστό μόνο του. Μόνο του. Ξεχωριστό έχει φύγει σίγουρα. Μα το καταλάβαμε από χθες, κύριε Σαββόπουλε. Και πιθανόν γιατί να έχει και λυθεί. Πιθανόν και να έχει λυθεί. Τα προβλήματα είναι πολλά, κύριε Νατσούλη. Το καταλάβαμε από χθες γιατί το 95% των τηλεφωνημάτων εδώ ήταν ακριβώς. Και μάλιστα όταν μας είπαν και τα κορίτσια που δουλεύουν και μπράβο στα κορίτσια, πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή από χθες το βράδυ, μπράβο στους ανθρώπους της νομαρχίας. Έχουν δεχτεί χιλιάδες τηλεφωνήματα. Αν τελικά δεν μπορούν να το σηκώνουν, να κάνουν υπομονή, δεν έχει σταματήσει το τηλέφωνο από χθες 8 η ώρα. Προσπαθούμε κι εμείς με συνεννόηση, με συνεργασία τόσο με την αστυνομία όσο και με τη Δημοτική Αρχή να λύσουμε όσο το δυνατόν. Όσο το δυνατόν. Και αυτό πρέπει να λυθεί με τους ηλικιωμένους, πρέπει να λυθεί. Αυτά μας έλεγε και η Ελένη χθες ότι όλα τα τηλεφωνήματα είναι για αυτά τα πράγματα, παιδιά. Έχουμε πολλά προβλήματα, κύριε Νατσούλη. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Πρέπει όλοι μας να κάνουμε υπομονή. Δυστυχώς με την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο είναι για πρώτη φορά, θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να κάνουν υπομονή, κυρίως στα χωριά που έχουν μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι 6 δημοτικά. Το ξέρω ότι δεν θέλετε να λέτε τη λέξη καραντίνα, θέλετε να λέτε έκτακτη ανάγκη. Τη λέξη καραντίνα, είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι μεγάλα χωριά. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ η διαδικασία αυτή. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια από χθες και βγάλαμε έτσι για να μπορέσουμε να είμαστε σε μια διαδικασία όσον αφορά τον κατάλογο με τα καταστήματα. Ναι. Κοντά στην ατυχία μας είμαστε τυχεροί που η Μεσοποταμία είναι ένα μεγάλο χωριό το οποίο έχει τη δυνατότητα να κάνει κατοίκον παράδοση όσον αφορά τα τρόφιμα. Μιλήσαμε με τα φαρμακεία. Εκεί, αν δεν υπάρχει δυνατότητα από το φαρμακείο να κάνει αυτό που λέμε το κατοίκον παράδοση με τα φαρμακεία, έχει αναλάβει ο Δήμος με το βοήθεια στο σπίτι. Αυτό μέχρι το απόγευμα θα ξεκαθαρίσει και αυτό. Τα ακροπολία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κατοίκον, επαναλαμβάνω, παράδοση με παραγγελίες. Δηλαδή, ό,τι έχει σχέση με τον εφοδιασμό εσωτερικά του Δήμου, πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό, σε συνεννόηση και με τη βοήθεια των καταστηματαρχών, έχει μπει σε έναν καλό δρόμο. Υπάρχει ένα κοινοτικό, μια τοπική κοινότητα της Τεριάς, όπου δεν υπάρχει κανένα κατάστημα. Εκεί ζητήσαμε και είναι αυτονόητο ότι τα καταστήματα τα άλλα έχουν το δικαίωμα, προσέξτε, εντός των ορίων του πρώην Δήμου Μεσοποταμίας, κύριε Νατσούλη, υπάρχει δυνατότητα μετακίνηση εσωτερικά. Με ένα έγγραφο που μάλλον θα το βεβαιώσουμε εμείς, δηλαδή αυτοί που κάνουν τα μαγαζιά που έχουν τα σούπερ μάρκετ. Και όχι μόνο τα φαρμακεία, μας έλεγαν και τα φαρμακεία. Δηλαδή, γιατί μας έλεγαν ότι είμαστε στην Κολοκυθού. Μετακινούνται. Ένα θέμα που ίσως θα πρέπει να λύσουμε άμεσα είναι ότι προφανώς κάποιοι θα είχαν κάποιες οικονομίες στην άκρη και τα λεφτά θα τελειώνουν. Μπορεί να μην έχουν κάρτα, μπορεί να μην έχουν εκεί, που θα πρέπει να δούμε τον τρόπο
Δεν είναι ένα μικρό χωριουδάκι 30 άτομα. Είναι 5.000 κόσμος όλο. Φυσικά. Αυτό. Και είναι και οι συντάξεις που δεν έχουν δοθεί ακόμα. Και είναι και οι συντάξεις που δεν έχουν δοθεί. Θα το δω. Θα το δούμε. Είναι και οι συντάξεις, είναι η αλληλογραφία. Είναι τα κούρια που δεν πάνε. Είναι πολλά. Είναι άλλοι που έχουν τα μαγαζιά στη Μεσοποταμία. Νομίζω ότι το λύσαμε. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα με τους αγρότες. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Είναι δύσκολο γιατί μιλάμε για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να κάνουν την υπομονή αυτή. Ο καιρός φαίνεται ότι τουλάχιστον σε αυτό βοηθάει οι χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλά άμα ανέβουν οι θερμοκρασίες, θα χρειαστούν τα ρατήματα στα στάρια, στα τριφύλια, θα χρειαστούν, ξέρω εγώ, όσοι έχουν τη μυλοκαλλιέργεια για την έκτακτη ανάγκη. Μιλάμε, θα χρειαστεί κάποιοι να ετοιμάσουν τα φασόλια τους. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ετοιμάσουμε για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Και πολλά άλλα ζητήματα, επαναλαμβάνω, τα οποία πιθανόν αυτή τη στιγμή να μην πέφτουν στο μυαλό μας. Έχουμε πολλά εκτροφή αγωνοφόρων ζώων, έχουμε πολλά καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες είναι έξω από την Κολοκυθό, αλλά θεωρείται ότι είναι στα όρια του κοιμού. Έχουμε την επιχείρηση του κύριου Φωτιάδη, ο οποίος έχει μια επιχείρηση η οποία ασχολείται με τα φασόλια, είναι μετρόφημα. Είναι επιχείρηση ακριβώς. Έχουμε την επιχείρηση του Παπαβασιλείου, του κύριου Νικολάου. Θα ψάξουμε κάποιο να εξελικήσουμε όλες αυτές, παρόλο που είναι εκτός των ορίων του οικισμού, είναι εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας. Θεωρώ ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, παρόλο που μας ήρθε ξαφνικό, γιατί θεωρούσαμε και πιστεύαμε ότι θα μπει μόνο η τοπική κοινότητα Μεσοποταμίας. Αυτό πώς έγινε διάσμα, και είμαστε, τι σύγχυση ήταν αυτή, κύριε. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, εμείς εδώ και 20 μέρες ζητούσαμε να αυστηροποιήσουν τα μέτρα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ό,τι έγινε, έγινε για το καλό της περιοχής μας, για το καλό των συμπολιτών μας. Δεν θέλουμε να δούμε εικόνες όπως βλέπουμε σε γειτονικές χώρες. Τα στοιχεία του νοσοκομείου τις τελευταίες 4 ευρωπήσεις χωράζουμε. Πάντα πριν 20-25 μέρες που νοσηλεύονται τώρα στο νοσοκομείο, Ιταλία, είναι και οι 10 θετικοί. Στην Ιταλία, πριν ένα 20ήμερο, είχε κάνει μια κοιλιά η όλη η εξέλιξη του φαινομένου. Κάποιοι εφησυχάσανε και μετά πήγε αυτό που λέμε με τη γεωμετρική πρόοδο. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, πρέπει να τηρήσουμε αυτά που λένε οι γιατροί μας. Αυτή τη στιγμή, κύριε Νατσούλη, έχουμε άλλους 12 νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Είναι θετικοί. Είναι θετική. Δεν είναι θετική όλοι. Εγώ αυτό θετική, έμαθα. Κύριε Νατσούλη, δύο αρνητικοί και κάποια άλλα δύο αναμένονται. Εδώ ναι, τώρα, δύο αρνητικοί και 10 θετικοί, αυτό λέω. Είναι 8 θετικοί και δύο αναμένονται, κύριε Νατσούλη. Αυτή είναι η πληροφορία. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει σε έναν αριθμό 55. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τις τελευταίες 5-6 μέρες. Πού είμαστε, 55 είμαστε τώρα. Θεωρώ ότι είμαστε στο 55. Αλλά να αναφέρω ότι έχω την τελευταία εβδομάδα όσον αφορά το πόσα άτομα μπήκανε καινούργια περιστατικά ύποπτα στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Mm-hmm. Πριν ακριβώς από μία εβδομάδα, κύριε Νατσούλη, είχαν μπει 8, πριν 6 μέρες μπήκαν 9, πριν 5 μέρες δεν μπήκε κανένας, πριν 4 μέρες μπήκαν 3, πριν 3 μέρες μπήκαν 3, πριν 2 μέρες μπήκε 1 και το τελευταίο 24ωρο μπήκε άλλος 1. Επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί στοιχείο εφησυχασμού, είναι ένα καλό σημάδι. Θέλω να συγχαρώ κυρίως ό,τι έχει σχέση με το προσωπικό του νοσοκομείου και το ΕΚΑΒ, την αστυνομία. Πιστεύω ότι όλοι μαζί αξίζει να κάνουμε μία ακόμη προσπάθεια για να μπορέσουμε να σταματήσουμε όλη αυτή την εξέλιξη η οποία δημιουργήθηκε και μας δημιούργησε όλο αυτό το καιρό αυτά τα προβλήματα. Τώρα, τι άλλο θέμα έχουμε λύσει, γιατί κύριε Σαββόπουλε, υπάρχουν επιχειρήσεις στην Κολοκυθού που δεν μπορούν να πάνε ούτε οι προμηθευτές τους, ούτε αυτοί μπορούν να πουλήσουν έξω από την Κολοκυθού. Κύριε Νατσούλη, στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλες οι τροφοδοσίες των καταστημάτων εντός του οικισμού θα προμηθεύονται στα όρια εκεί που είναι η αστυνομία και φυλάσσει, ας πούμε, αυτό κατά κάποιο τρόπο την είσοδο ή τον έξοδο. Δηλαδή, από την πλευρά της Κολοκυθούς είναι το σημείο εκεί πέρα που είναι έξω από την ιατρική, είναι διασταύρωση της φοριάς. Ναι. Τώρα θεωρώ ότι και ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε πιθανόν να αποτελεί σημείο αναφοδιασμού είναι η είσοδο στις Μεσοποταμίες, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος από το χιλιόμετρο που δεν έχει, ας πούμε, το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης. Αυτά κατόπιν συνεννοήσεως είναι εύκολα και λύνονται. Θέλει λίγο μια προσπάθεια, θέλει όλοι και οι καταστηματάρχες να βάλουν λίγο πλάτη. Υπάρχει μια δυσκολία γιατί κάποιες επιχειρήσεις απασχολούν άτομα εκτός που δεν μπορούν να πάνε. Εκτός κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εκεί από ό,τι φαίνεται καταρχήν δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται. Αυτό το νόημα έχει η κατάσταση της έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις για αυτές τις 14 μέρες να κοιτάξουν να πάρουν προσωπικό που ανήκει στις δημοτικές ενότητες αυτές για 10-14 μέρες. Γνωρίζει όλοι οι πάντες ότι αυτό γίνεται για να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι συμπολίτες μας. Τώρα, κάποια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται δική μας και θέλει να προωθήσει προϊόντα δικά της εκτός των διοικητικών ορίων. Γιατί είναι με αγροτικά προϊόντα, οικοδομικά υλικά. Με την ίδια διαδικασία. Μπορεί να το κάνει με την ίδια διαδικασία. Είναι, ας πούμε, αγροτικά προϊόντα με οικοδομικά υλικά. Πώς θα βγουν αυτοί με έξω. Με την ίδια διαδικασία. Έχει δυσκολία με την ίδια διαδικασία. Με την θα πρέπει να περιμένει στα όρια του συνόρου κάτι αντίστοιχο σε όχημα.
για να μπορεί να τα παραλάβει. Πότε θα ενημερωθούν αυτοί οι άνθρωποι και από ποιον θα ενημερωθούν, κύριε Σαββόπουλο? Όποιος χρειαστεί, έχουμε τα τηλέφωνα, έχουμε συγκεντρώσει πολλές ερωτήσεις. Επαναλαμβάνω και προσωπικά και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης και εμείς και το γραφείο που είναι 3 τηλέφωνα αυτή τη στιγμή. Ό,τι χρειαστεί, πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε λύσει το μεγαλύτερο έτσι από τα προβλήματα. Θέληση να υπάρχει, πίστη. Ναι. Εγώ έκανα μία επίσκεψη σε όλα τα χωριά για να δω την κίνηση. Ήρθα σε επαφή με αρκετά καταστήματα. Υπάρχει όντως μία αυστηρή εφαρμογή από τους συμπολίτες μας και θέλω να τους ευχαριστήσω. Ξέρω ότι θα υπάρχουν σε κάποια στιγμή φωνές έτσι αντίρρησης, διαμαρτυρίας όσον αφορά. Όλα αυτά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και βλέποντας, επαναλαμβάνω, τις εικόνες που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη, θεωρώ ότι αξίζει από όλους μας να κάνουμε αυτό που μας ζητάνε, να είμαστε για τουλάχιστον ένα 14ήμερο πιστοί όσον αφορά τη διαδικασία της κατάστασης της έκτασης ανάγκης. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ό,τι χρειαστεί άλλο μπορούμε και θα είμαστε και τα απόγευμα, είμαστε στη συνοχή. Θα έχουμε και νέες ανακοινώσεις όσον αφορά τα καταστήματα. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα κι άλλα για την περιοχή τη δική μας. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εφόσον υπάρχει καλή θέληση θα πορευτούμε. Να κωδικοποιήσουμε λίγο αυτά που υπόθηκαν. Άρα πρώτο μέλημα είναι για αυτή την ενημέρωση που κάνει τώρα ο κύριος Σαββόπουλος. Η μέρημνα είναι για τους ηλικιωμένους, ένα ζήτημα που πιστεύουν οι άνθρωποι της αντιπεριφέρειας ότι, και οι δήμαρχοι, ότι θα το λύσουμε μέχρι το απόγευμα με κάποιον τρόπο. Ήδη από το Άργος έχουν βγει και κάποιες γραμμές που ζητούν εκεί, θα δουν με ποιον τρόπο και το Άργος θα μπορεί να δίνει κάποια τέτοια χαρτιά, όπως λέτε κι εσείς. Φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα θα το λύσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Από εκεί και μετά, για ό,τι ερωτήματα έχουν πάει στην Ομαρχία, μέχρι το απόγευμα, και μπορείτε να τηλεφωνείτε και πάλι, νομίζω, κύριε Σαββόπουλε, κάποιος που έθεσε ένα ερώτημα και έχει λυθεί αυτή τη στιγμή ή έχει βρεθεί η λύση όπως μας τα λέτε εσείς τώρα, μπορεί κάποιος να πάρει στο 2467-350-200-201 κτλ. Και να πάρει την απάντηση αν έχει λυθεί. Όχι, σε ό,τι δεν έχει ξεκαθαρίσει. Μπορούμε προσωρινά, έχουμε σε ό,τι έχει ξεκαθαρίσει, μπορεί όμως τώρα να πάρει την απάντηση. Σε ό,τι άλλο σημειώνουμε τηλέφωνα κάποια τέτοια και προσπαθούμε λίγο να τα βοηθήσουμε. Πολύ ωραία. Εσείς σε πόση ώρα θα είστε έτοιμοι το απόγευμα? Ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώνουμε. Μην μας ρωτάτε, είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήσασταν μαζί μας για αυτή την ώρα. Θα τα πούμε και το απόγευμα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.